Στη σύγχρονη Ελλάδα αντιμετωπίσαμε τη φιλοξενία και τον τουρισμό ως παραγωγή εισοδήματος αποκλειστικά, ξεχνώντας για μεγάλο χρονικό διάστημα ότι ο τουρισμός έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και την εμπειρία με την οποία φεύγουν οι άνθρωποι που επισκέπτονται τον τόπο μας. Αυτά τόνισε μεταξύ άλλων ο Φωκίων Ζαΐμης, αντιπεριφερειάρχης επιχειρηματικότητας, έρευνας και καινοτομίας, κατά το χαιρετισμό του στο Περιφερειακό Συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Έργου Ινοξένια. Ο κύριος Ζαΐμης αναφέρθηκε στη νέα φιλοσοφία που διέπει την Περιφερειακή Αρχή με στόχο να αξιοποιήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και κυρίως τη σημασία που έχει η παρουσία της αρχαίας Ολυμπίας ως ιστορικού και πολιτισμικού πόλου διεθνούς εμβέλειας. Πρωταρχικό βήμα αποτελεί η θέσπιση της αρχαίας Ολυμπίας ως πολιτισμική πρωτεύουσα της περιφέρειας και η ταυτόχρονη διεθνής προβολή της εμβληματικής αυτής περιοχής και της σημειολογίας που τη συνοδεύει, ανέφερε χαρακτηριστικά. Εντός αυτών των πλαισίων, ο κ. Ζαΐμης σημείωσε πως οι συνεργασίες και τα έργα που υλοποιεί η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε διακρατικό επίπεδο έχουν πολύ μεγάλο ειδικό βάρος. Ειδικότερα, το έργο Ινοξένια υπό Αντιπεριφερειάρχης μελετά την ενίσχυση της καινοτομίας στον τουριστικό κλάδο και στοχεύει στην ανάπτυξη προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών που συμπληρώνουν την ελκυστικότητα του φυσικού και πολιτιστικού προϊόντος. Τα αποτελέσματα του έργου αναμένουμε να έχουν ωφέλη κοινωνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά αλλά και προτάσεις βελτίωση σε θεσμικό και διοικητικό επίπεδο. Με την ευκαιρία, θα ήθελα να σημειώσω, επεσήμανε και την αναπτυξιακή διάσταση του τουρισμού, ενώ ιδιαίτερη σημασία και έμβαση θα πρέπει να δοθεί σε προσέλευση επενδύσεων για ξενοδοχειακές μονάδες 5 αστέρων αλλά και πιο μικρές ποιοτικές, δημιουργία μαρίνα στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με Δήμους, ενεργοποίηση του νόμου ΣΔΙΤ για τουριστικές υποδομές ή και υπηρεσίες, προσπάθεια προσέλκυσης άμεσων ξένων επενδύσεων από ελληνικά και ξένα κεφάλαια για τουριστικές υποδομές και υπηρεσίες, προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος που είναι εξαιρετικής σημασιακής διάστασης, η λειτουργία του αεροδρομίου του Αράξου σε 12μενη βάση και η ενεργοποίηση και των λοιπόν αεροδρομίων της περιοχής με εξειδικευμένες δραστηριότητες. Περισσότερα προγράμματα για τεχνολογική αναβάθμιση των κατελημάτων, πρόσθεσε ο κ. Ζαΐμης. Φορείς και επιχειρηματίες από τον κλάδο του τουρισμού παρακολούθησαν τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος, στόχος του οποίου είναι η αποτύπωση του επίπεδου καινοτομίας του τουριστικού τομέα, καταγράφοντας υποδομές, τουριστική κίνηση, καινοτόμα προϊόντα, καλές πρακτικές, διαδικασίες και υπηρεσίες, με στόχο την αξιοποίηση του πλούσιου φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος. Επιπλέον, το περιεχόμενο συνδέεται με την ενεργοποίηση και δικτύωση φορέων που ανήκουν στον τουριστικό τομέα και δραστηριοποιούνται στο γεωγραφικό χώρο Αδριατικής Ιωνίου. Μέσα από την καταγραφή των δεδομένων επιδιώκεται η ανάληψη των πρωτοβουλειών που θα συμβάλλουν τόσο στην αντιμετώπιση του φαινομένου της αποχικότητας, όσο και στη βελτίωση της αντίληψης που συνδέεται με την παροχή υπηρεσιών στην περιοχή μελέτης. Αργότερα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, ο κ. Ζαΐμης κάλεσε τον ιδιωτικό τομέα να συμμετάσχει ενεργά στο σύντομο αλλά ουσιαστικό διάλογο που θα ξεκινήσει το επόμενο διάστημα και στις 3 περιφερειακές ενότητες, Έτωλο Ακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλίας, προκειμένου να καταγραφούν οι ανάγκες της τουριστικής αγοράς, ώστε στη συνέχεια να αναζητηθούν προγράμματα που απαντούν σε αυτές τις ανάγκες. Οι συνεργασίες και τα έργα που υλοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε διακρατικό επίπεδο έχουν μεγάλο ειδικό βάρος. Μέσα από προγράμματα όπως είναι το Adrion και τα Interreg, φέρνουν σε επαφή διαφορετικές κουλτούρες και κάνουν πράξη την ανταλλαγή ιδεών, πρακτικών και μεθοδολογίας. Δημιουργούν γόνιμο έδαφος για γνωριμία με καλές πρακτικές, δράσεις πιλωτικού χαρακτήρα και διευκολύνουν την εξέλιξη στη νέα εποχή. Η προσέλκυση επενδύσεων για μας είναι στρατηγικός στόχος. Θα το προσπαθήσουμε με όλα τα μέσα. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα είναι ένα, αλλά υπάρχουν και άλλα εργαλεία χρηματοδοτικά όπως είναι τα ΣΔΙΤ. Υπάρχει ο νόμος των ΣΔΙΤ, συμπράξεις δημόσιου ιδιωτικού τομέα, τον οποίο θέλουμε να τον ενεργοποιήσουμε και να λειτουργήσουμε. Υπάρχουν δημόσιες επενδύσεις και υπάρχουν και άμεσες ξένες επενδύσεις, είτε από ελληνικά κεφάλαια είτε από ξένα κεφάλαια, τα οποία θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να τα προσελκύσουμε στην Δυτική Ελλάδα. Αλλά τα συμπεράσματα που παίρνουμε άμεσα θα τα καθοδηγήσουμε στο να βγάλουμε νέα προγράμματα και νέες προεκτελέξεις φέτος, που ελπιστούμε φέτος, στον ιδιωτικό τομέα προκειμένου να τονώσουμε αυτές τις αγορές. Θα κάνω και μια έκκληση στον ιδιωτικό τομέα, τον οποίο θα επισκεφθούμε και ανά νομό και θα κάνουμε συναντήσεις και στο
και στον Πύργο και στο Ρήνα, να έλθει ο ιδιωτικός τομέας, να συμμετάσχει σε ένα κοινωνικό διάλογο που θα ξεκινήσουμε και θα είναι σύντομος βέβαια, προκειμένου αυτά τα προγράμματα που θα δουν να ανταποκρίνονται πραγματικά στις ανάγκες της αγοράς. Το έργο έχει διάρκεια συνολικά 21 μήνες και ολοκληρώνεται 30 Σεπτεμβρίου. Η γενική στόχευση του έργου αφορά στην αποτύπωση του επίπεδου καινοτομίας του τουριστικού τομέα μέσω της καταγραφής τουριστικής κίνησης, υποδομών, καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, καλών πρακτικών και γενικότερα διαδικασιών που εφαρμόζονται στην περιοχή του έργου με στόχο την υποστήριξη και την αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και ειδικότερα στην περιοχή μας. Στην ουσία ασχοληθήκαμε με την υλοποίηση δύο από τα βασικά παραδοτέα. Το ένα, το παρατηρητήριο καινοτομίας στον τουρισμό, που αποτελεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα για την συγκέντρωση δεδομένων σχετικά με την τουριστική βιομηχανία, τις ροές τουρισμού και την συλλογή δεδομένων σχετικά με το περιβαλλοντικό αντίκτυπο του τουριστικού τομέα σε κάποια περιοχή. Και το δεύτερο παραδοτέο στο οποίο συμμετείχαμε είναι η εκπόνηση της στρατηγικής ατζέντας έρευνας, στην οποία εξειδικεύθηκαν τέσσερις τομείς όπου η καινοτομία θα μπορούσε να συνεισφέρει στην βελτίωση του τουριστικού προϊόντος, πιο συγκεκριμένα στον τομέα των μεταφορών, τον τομέα της διαμονής, τον τομέα των υποστηρικτικών υπηρεσιών και τον τομέα των πωλήσεων και marketing, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την βελτίωση του τουριστικού προϊόντος.